Θα ξεκινήσουμε με το Σουδάν και θα έρθει η Αθηνά Παπαγώστα εδώ κοντά μας να δούμε τις ραγδαίες εξελίξεις στο Σουδάν, στο Χαρτούμ, που αφορούν και σε πολλούς Έλληνες ομογενείς. 15 είναι εγκλωβισμένοι, 2 είναι τραυματίες και πολλοί ακόμη που κατοικούν στην φλεγόμενη περιοχή βρίσκονται σε απόλυτο κίνδυνο. Καλημέρα, Αθηνά μου, χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Είναι το τρίτο 24ωρο το οποίο έχει συμπληρωθεί, με τις μάχες αυτές να βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και τίποτε να μην προδίδει ότι πρόκειται να σταματήσουν σύντομα. Έχουμε νεότερο απολογισμό των νεκρών. 185 άνθρωποι και στρατιώτες και άμαχοι έχουν πέσει νεκροί, ενώ τουλάχιστον 1.800 έχουν τραυματιστεί. Οι συγκρούσεις είναι σφοδρές, είναι αιματηρές και συνεχίζουν όχι μονάχα στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, αλλά και σε άλλες πόλεις, στα ανατολικά, στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας του Σουδάν, της τρίτης μεγαλύτερης χώρας της Αφρικής. Πρέπει να γνωρίζουμε, για να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Σουδάν, ότι ουσιαστικά αυτές οι μάχες είναι μεταξύ του στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ Αλ Μπουρχάν, ο οποίος είναι ο αρχηγός του Σουδανικού στρατού, και του νούμερο 2 του, δηλαδή του Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ο οποίος είναι ο ηγέτης της ισχυρότατης παραστρατιωτικής ομάδας Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης RSF. Αυτό είναι το ακρονίμιο της συγκεκριμένης ομάδας. Η κατάσταση είναι τόσο ρευστή που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια από τις δύο πλευρές αυτή τη στιγμή καταγράφει κέρδη. Και οι δύο λένε ότι ναι, εμείς αυτή τη στιγμή κερδίζουμε και προχωράνε. Και προχωράμε. Την ίδια στιγμή η Δύση και η Ρωσία συμφωνούν, θα μπορούσαμε να πούμε για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλούς μήνες σε κάτι, σε κατάπαυση του πυρός. Εδώ και τώρα, ωστόσο, καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Και η κατάσταση, όπως είπες και εσύ, είναι πράγματι δραματική. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι στα νοσοκομεία, αυτή τη στιγμή, οι προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται είναι τιτάνιες. Δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν αναλώσιμα, δεν έχουν αίμα και την ίδια στιγμή 4 εξ αυτών έχουν δεχθεί επιθέσεις. Χθες τη νύχτα πληροφορηθήκαμε από τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζωζέ Μπορέλ, ότι ακόμα και ο πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχτηκε επίθεση στο σπίτι του, μέσα στην κατοικία του. Χωρίς ο Ζωζέ Μπορέλ να προβεί σε λεπτομέρειες, μαθαίνουμε από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο Ντέιβιντ Οχάρα, ο πρεσβευτής της Ένωσης, είναι καλά στην υγεία του. Τώρα, με τους Έλληνες τι γίνεται? Με τους Έλληνες, ακούσαμε χθες το ρεπορτάζ της Έλλης Κασόλη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Η Έλλη είχε ανταλλάξει και μηνύματα με έναν εξ αυτών, τα παρουσίασε χθες το βράδυ στο Δελτίο, δεν ξέρω αν έχουμε διαθέσιμες τις κάρτες προκειμένου για να το δούμε. Να το δούμε. Δεν είναι καθόλου, έτσι συνεχίζουμε. Νέο συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τον απόλυτο εφιάλτη που ζουν οι Έλληνες εγκλωβισμένοι στην Ελληνοορθόδοξη Μητρόπολη στο Χαρτούμ φέρνει στο φως ο Σκάι. Την ώρα που η Ελληνίδα Αλεξάνδρα Καλημέρη περιγράφει στον Σκάι τις εφιαλτικές στιγμές, ακούγονται τα πυρά και οι σφαίρες που χτυπούν την εκκλησία και δείχνει το πού τραυματίστηκαν οι δύο Έλληνες. Εδώ μπροστά είναι εκεί που τραυματίστηκαν. Η κατάσταση ήταν ίδια και νωρίτερα το πρωί. Η κατάσταση είναι τραγική. Ακούγονται συνέχεια φωνές έξω. Το σκηνικό είναι πολεμικό, με μπαράς πυροβολισμών και εκρήξεων έξω από τα τείχη του ναού. Πολύ χάλια. Πρέπει να φύγω από το παράθυρο. Γιατί δεν είναι safe. Ίσως είμαι και χειρότερη σήμερα. Γιατί? Γιατί σήμερα οι κυροπορικές επιδρομές χρησιμοποιούν αντιρροπορικά πυρά. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Όχι, ρεύμα δεν έχουμε από μόνο τη γεννήτσια, την οποία χρησιμοποιούμε με μέτρο. Μία μισή ώρα το πρωί και μία μισή ώρα το απόγευμα, μόνο για να κρατήσουμε νερό για την υγιεινή μας και τα σχετικά. Οι στιγμές σοκαριστικές και οι μαρτυρίες των εγκλωβισμένων συγκλονίζουν. Δύο αδερφές είναι εγκλωβισμένες μέσα στη Μητρόπολη. Οι γονείς και ο αδερφός τους επίσης εγκλωβισμένοι σε άλλο σπίτι. Λίγο πριν τη συνέντευξη στον Sky, κατάφεραν για πρώτη φορά να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί τους. Το ρεύμα είναι κομμένο σε όλο το Χαρτούμ. Πυροβολούν συνέχεια, δεν σταματάνε. Απλά εκεί που μένει ο αδερφός μου, ζούμε το ίδιο. Δεν έχουμε ίντερνετ. Ζούμε σε φόβο. Μας παίρνουν τηλέφωνο, τους μιλάμε. Ναι. Και εμείς φοβόμασταν πάρα πολύ και δεν μπορούσαμε να κινηθούμε. Συγγνώμη, περνάει ένα αεροπλάνο και πάει να βομβαρδίσει. Ναι, και σε αυτή την περίπτωση προσπαθούμε να βρισκόμαστε κάτω στο πάτωμα. Ο Νίκος Λιμνιός είναι εγκλωβισμένος για τρίτο 24ωρο. Την ώρα της συνέντευξης τα πάντα παγώνουν. Αεροσκάφος περνά πάνω από το σπίτι που μένει.
Λοιπόν, για να δω αν θα ξαναέρθει, θα χρειαστεί να κλείσουμε. Ο κύριος Λιμνιός ψώνιζε στο σούπερ μάρκετ την ώρα που ξέσπασαν οι σφοδρές εχθροπραξίες στο Σουδάν. Παγιδεύτηκε στο δρόμο και βρήκε καταφύγιο σε σπίτι φίλου του. Πήγα εγώ στο σούπερ μάρκετ, πήγα να μπω μέσα. Την ώρα που βγήκα από το αυτοκίνητο άρχισα και πέφτανε σφαίρες αριστερά, δεξιά, δεν ήξερα από πού ερχόντουσαν. Και μπήκα στο αυτοκίνητο και σηκώθηκα και έφυγα χωρίς να ξέρω πώς να περάσω ξανά πίσω. Από την Ρωσία που έχει καφέ Πόρτο έβγαιναν για να μπουν στα σπίτια τους και εκεί έπεσε η ρουκέτα. Αυτά είναι τα δραματικά λεπτά λίγο πριν τον τραυματισμό των δύο Ελλήνων. Το βίντεο έστειλε στον Sky ο ένας από τους δύο τραυματίες μέσα από το νοσοκομείο. Είχε πάει σε αυτή τη Μητρόπολη για να ειδοποιήσει τους υπόλοιπους. Λίγα λεπτά μετά τον χτύπησε ρουκέτα. Μάλιστα, μια κατάσταση απελπιστική, μια κατάσταση απολύτως επικίνδυνη, Αθηνά. Απολύτως επικίνδυνη. Τι περιμένουμε με δύο πλευρές, οι οποίες ουσιαστικά πολεμούν για το ποιος θα έχει τον απόλυτο έλεγχο της εξουσίας. Περιμένουμε κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν βλέπουμε να έρχεται. Όσο αυτό δεν συμβαίνει, καταλαβαίνουμε ότι είναι και πολύ δύσκολη η απομάκρυση, η ασφαλής απομάκρυση των Ελλήνων από την περιοχή. Η αλήθεια είναι πως είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορούν να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Μια προσπάθεια η οποία υπήρχε η πρωτοβουλία για να συμβεί, τελικά απέτυχε. Και ενώ είναι ενδεικτικό, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ρεύμα. Mm. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν οι κάτοικοι, είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, δεν μπορούν να βγουν έξω από αυτά με τις συνεχόμενες αεροπορικές επιδρομές, με τις εκρήξεις, με τους πυροβολισμούς. Mm. Δεν έχουν πλέον νερό να πιούν, δεν έχουν τρόφιμα για να καταναλώσουν. Και την ίδια στιγμή, όπως είπαμε και νωρίτερα και το παρακολουθήσαμε και στο ρεπορτάζ. Του Έλληνα τραυματία, ενός εκ των δύο δηλαδή, με τα πόδια τραυματισμένα, μπανταρισμένα, τυλιγμένα με γάζες. Εδώ είναι ο άνθρωπος. Δεν υπάρχουν οι λάμες προκειμένου να μεταφερθεί στο χειρουργείο, να μπει στο χειρουργείο ο άνθρωπος αυτός. Δεν ξέρουμε και κατά πόσο ασφαλής είναι η μεταφορά του στο χειρουργείο, κατά πόσο φοβούνται ότι και τα νοσοκομεία κινδυνεύουν από τα πυρά. Δεν σταματούν οι μάχες και τέσσερα νοσοκομεία έχουν δεχθεί επιθέσεις. Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα, ευχαριστούμε καλή συνέχεια. Πάρα πολύ.